Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου αρχικά, εκ μέρους του ΚΚΕ, να χαιρετήσουμε τις αϊκονιστικές κινητοποιήσεις στα πλαίσια της απεργίας που εξήγηλαν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και πρωτοβάθμια σωματεία, αγωνιστικές κινητοποιήσεις που απλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Παρά το κλίμα συκοφαντίας, παρά τους εκβιασμούς, τις απειλές, τις παρακολουθήσεις, την τρομοκρατία. Τρομοκρατία τόσο από μεριάς της εργοδοσίας, όσο και από μεριάς του κράτους της. Στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας και των γυναικών. Αγώνες οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στη βάση της ευλαβικής στήριξης των υποδείξεων των επιστημόνων στα πλαίσια της πανδημίας. Αγώνες οι οποίοι γίνονται για το δικαίωμα στη ζωή και την εργασία. Αγώνες οι οποίοι γίνονται για να στηρίξουν τη δημόσια υγεία. Σε συνθήκες πανδημίας, όπως δεν αναστέλλεται ο δοστρωτήρας της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι και δεν μπορούν να ανασταλούν η πολιτική αλλά και η συνδικαλιστική δράση. Όποιος πιστεύει από την κυβέρνηση αλλά και αλλού ότι με τις απειλές και την τρομοκρατία θα ανασταλούν οι αγωνιστικές κινητοποίησεις, πλανάται πλάνη νυχτρά. Ένα δεύτερο σημείο, κυρία Πρόεδρε, πιστέψτε μου. Είναι για το χθεσινό, για τη χθεσινή ψήφιση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Σήμερα το πρωί έγινε ένα μπαράζ ψευδών ειδήσεων και αναπαραγωγής τους. Τόσο μεγάλο ψέμα που κοκκίνησε και το ίδιο το ψέμα. Δηλαδή, τι ισχυριζόσανται στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι διάφοροι δημοσιογράφοι αλλά και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ωφελημένοι είναι οι εργαζόμενοι. Γιατί θα τους αυξηθεί, λέει, ο μισθός. Μα καλά, λίγη τσίπα επάνω σας δεν έχετε να πείτε ότι η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μειώνεται ο μισθός των εργαζόμενων. Έχουμε μείωση του μειχτού μισθού. Και τι σημαίνει μειχτός μισθός? Ότι ένα κομμάτι πάει άμεσος καθαρός μισθός για να ικανοποιήσει τις άμεσες ανάγκες και ένα δεύτερο κομμάτι κατευθύνεται είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε σε άλλες παροχές μέσω ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το μειχτό κομμάτι που λέμε. Το μη μισθολογικό, όπως το ονομάζεται δικός τους. Άρα εδώ δεν έχουμε μείωση. Τι έχουμε? Έχουμε αύξηση. Τι καινούργια μαθηματικά είναι αυτά? Θα μας κάνετε να ξεχάσουμε και τα μαθηματικά που μάθαμε στην πρώτη δημοτικού. Ότι ένα και ένα κάνει δύο. Και δύο μείον ένα δεν κάνει τρία, κάνει ένα. Λοιπόν, έτσι είναι η ουσία του ζητήματος. Αλλά τι θέλετε να αποδείξετε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί θέλετε να συγκαλύψετε ότι μέσα από αυτή την απόφαση την οποία πήρε η Βουλή εχθές, της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στο νομοσχέδιο, το χθεσινό. Χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, όπως μια ακόμη φορά. Και οι μόνοι κερδισμένοι είναι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θα δουν το μισθολογικό, τη μισθολογική δαπάνη, γιατί δεν είναι κόστος ο μισθός του εργαζόμενου. Θα δουν τη μισθολογική τους δαπάνη συνολικά να μειώνεται. Και όλο αυτό στο όνομα της θωράκης ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Και βεβαίως, αυτή τη διαδικασία της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης δεν αφισβητεί τότε από εσάς ως κυβέρνηση. Άλλωστε, ο κύριος Υπουργός Περιχαρής εχθές είπε ότι πρέπει να μειωθεί η μισθολογική δαπάνη, πρέπει να μισθολογική και φορολογική δαπάνη των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα και τα δύο. Για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα, να γίνουν πιο κερδοφόρες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, την κερδοφορία των επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται ότι την πληρώνει οι εργαζόμενοι και ο λαός. Για να είναι κάποιος κερδοφόρος. Γίνεται σε βάρος των αναγκών των εργαζόμενων και σε βάρος των αναγκών του λαού. Παραδεχτείτε το λοιπόν κι εσείς αυτή την διαπίστωση. Και το θέμα δεν είναι αν αυτή η βελτίωση του ρόλου των επιχειρήσεων, της θέσης των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας θα γίνει μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αν αυτή θα έχει επίπτωση στον ΟΑΕΔ ή δεν θα έχει. Αν θα στηριχθεί δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνεί στη λογική της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης των εργαζομένων, αλλά λέει ότι θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι ως φορολογούμενοι. Δηλαδή το θέμα είναι από ποια τσέπη θα την πληρώσουν.
τη μείωση της μισθολογικής δάπανης την πληρώσουν ως φορολογούμενοι, ως εργαζόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αφού έτσι καλύτερα την πληρώσουν. Και τους μόνους που ωφελεί είναι τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη θα δούμε και τη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Ποια θα είναι η συνέχεια, είναι αυτή που εξέγγειλε και ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές και εξέγγειλε και ο κύριος Πισαρίδης με την έκθεσή του, ότι το επόμενο διάστημα στα μέτρα που θα φέρουμε θα είναι να μειώσουμε ακόμη περισσότερο την ασφαλιστική δαπάνη των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους τους. Ένα σταθερό, λέει, ύψος θα είναι αυτό. Και όχι να υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις ανάλογα με το μισθό. Πού θα οδηγήσει, σε μικρότερα έσοδα προς τα ασφαλιστικά ταμείο. Άρα λοιπόν αυτό τι θα σημάνει? Θα σημάνει ότι οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν τις δαπάνες για την υγεία, τη φαρμακευτική δαπάνη για την πρόνοια από την τσέπη τους, θα βάλουν ακόμη πιο βαθύ το χέρι στην τσέπη, θα είναι μεγαλύτερη συμμετοχή, θα δουλεύουν περισσότερα χρόνια και θα πάρουν και μικρότερη σύνταξη. Και όλο αυτό για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και η κερδοφορία. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το οποίο τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων είναι η υπόθεση της ανταγωνιστικότητας. Αυτή είναι η αιτία που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Που αμφισβητεί συγκροτημένα δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά. Γιατί θέλει ένα πολύ φτηνό εργαζόμενο, χωρίς δικαιώματα αναλώσιμο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Και από αυτήν την άποψη, σε αυτό πρέπει να στοχεύσουν. Στα μονοπόλια, απέναντι στα μονοπόλια, αυτός είναι ο αρχηθρός της εργατικής τάξης και τα συμφέροντα των μονοπωλίων, και όχι απλά και μόνο στη μία ή στην άλλη μορφή διαχείρισης των συμφερόντων κεφαλαίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεύτερο, τρίτο ζήτημα, κυρία Πρόεδρε, για το νομοσχέδιο. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας στο νομοσχέδιο, ο Μανώλης ο Συντυχάκης. Τι θα ήθελα εγώ να τονίσω από εδώ? Ότι αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της απελευθέρωσης των αερομεταφορών. Που αυτό είναι μια πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Αλλά εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Γιατί το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να έχουμε καλύτερες αερομεταφορές? Ή το βασικό ζητούμενο ήταν για να προσαρμοστούν και οι αερομεταφορές όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας στις ανάγκες των μονοπωλίων και του κεφαλαίου? Γιατί ταυτόχρονα είδαμε απελευθέρωση στην ηλεκτρική ενέργεια, στις αερομεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και σε μια σειρά άλλους κλάδους της οικονομίας. Γιατί ξαφνικά έγινε όλο αυτό? Γιατί ήταν πολύ απλό. Υπήρχαν υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που έπρεπε να βρουν νέες διεξόδους επενδύσεων και στήριξη της κερδοφορίας τους. Και οι τομείς των αερομεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και με βάση τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία ήταν επικερδής πλέον τομείς για το κεφάλαιο. Και το επίπεδο συσσόρευσης που είχε φτάσει, το βαθμό συσσόρευσής του. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένα μπαράζ σταδιακά. Ιδιωτικοποίηση των υποδομών. Ιδιωτικό αεροδρόμιο δημιουργήθηκε, το κεντρικό αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Προχώρησε μετά στην ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων με πόνο καρδιάς ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε το κρατικό μονοπόλιο του μεταφορέα και η κρατική αερομεταφορή σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καταργήθηκε και απελευθερώθηκαν οι γραμμές του εσωτερικού για οποιονδήποτε μπορεί να πετάει και στο εσωτερικό. Και μετέπειτα από όλα αυτά, εφόσον υπήρχε αυτή η εξέλιξη από όλες τις κυβερνήσεις, αυτό έγινε βήμα το βήμα, έχουμε και την υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας. Τη διαχείριση της αεροπλοείας. Με το διαχωρισμό ανάμεσα στον έλεγχο του πτυτικού έργου και στους κανόνες. Αυτή η διάσπαση βεβαίως κάνει ένα βήμα παραπέρα στην πορεία ιδιωτικοποίησης και της υπηρεσίας αεροναυτιλίας. Δεν το ξέρετε. Γιατί το κρύβετε? Ότι οποιαδήποτε υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, να το πω έτσι να γίνει κατανοητό, έχει αδειοδοτηθεί σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ασκεί τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας στη χώρα μας. Οποιαδήποτε έχει αδειοδοτηθεί. Δεν απαγορεύεται. Άρα λοιπόν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν και τα δικαίωμα προορία ιδιωτικοποίηση και τον ίδιο υποδημοσίου έλεγχο επιχειρήσεων τις οποίες κάνετε εσείς. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Γιατί δημιουργήθηκε ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός? Για να μπορέσει να προσαρμοστούν οι διάδρομοι των αερομεταφορών. Οι διάδρομοι των αερομεταφορών τι? Στη βάση
τη συρρήκνωση του κόστου των αερομεταφορών, των αεροπορικών εταιριών. Γι' αυτό έγιναν οι ενιαίοι διάδρομοι. Και γι' αυτό επί τ' ουσίας καταργήθηκε ο εθνικός εναέριος χώρος. Επί τ' ουσίας η Ελλάδα ανήκει στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από την Ιταλία στα πλαίσια της Ανατολικής Μεσογείου, του κομματιού αυτής της Ανατολικής Μεσογείου, που έχει χωριστεί σε 6, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, σε 6 υποτμήματα. Εκεί ανήκει ο εθνικός εναέριος χώρος. Και αυτό προστατεύει τα εθνικά μας εναέρια σύνορα και συμφέροντα. Αυτό βάζει ζήτημα στην ασφάλεια. Είπατε, κύριε Υπουργέ, και άλλοι το λένε από τους ομιλητές της κυβέρνησης, ότι δεν θα έχει επιπτώσει στην ασφάλεια. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Ότι είναι έτσι όπως τα λέτε. Αλήθεια, εσείς μας εγγυάστε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν τα πάντα υποτάσσονται στη μείωση του κόστους, δεν θα προσαρμοστούν και οι κανόνες ασφαλείας σε αυτό το καθεστώς, σε αυτή τη λογική? Και ότι μέσα από αυτή τη λογική της προσαρμογής των κανόνων ασφάλειας στη συρρήκνωση του κόστου και στη συμπίεση, δεν θα έχουμε επιπτώσει σε τυχόν ατυχήματα ή σε τυχόν ανθρώπινο λάθος που θα γίνει λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας? Μπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό το πράγμα? Και να πείτε είμαι εγώ υπεύθυνος, θα είμαι εγώ υπεύθυνος, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Δεν μπορείτε να το εγγυηθείτε. Γι' αυτό βάζουμε αυτές τις στοιχεία. Τρίτο ζήτημα, εκτός από το γενικό, αυτό θα έχει επίπτωση. Βεβαίως έχει επίπτωση, αρνητικές επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα και στην ικανοποίηση των αναγκών του. Όπως είδαμε ότι έχει επιπτώσει στην ενέργεια, ενεργειακή φτώχεια, στις ηλεπικοινωνίες, τεχνολογική απομόνωση, όξυνση του ταξικού της ταξικής διαστρωμάτωσης με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ. Έτσι έχει και εδώ και σε αερομεταφορές επιπτώσεις. Και στο κατά πόσο μπορούν να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες με την επάρκεια δρομολογίων, με φτηνά δρομολόγια, και ταυτόχρονα έχει επίπτωση και στους εργαζόμενους στον τομέα της από των αερομεταφορών, είτε της αεροναυτιλίας είτε των υπόλοιπων κλάδων, με την εντατικοποίηση, τις ανατροπές των εργασιακών σχέσεων, των συμβάσεων εργασίας. Και άρα τις επιδείνωσες στις θέσεις του. Και τέλος, επιτρέψτε μου, δώστε μου ακόμη 2 λεπτά, κυρία Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ παραπάνω, να τοποθετηθούμε και για την Aegean. Μια και μπήκε στη συζήτηση. Πού είναι το κυρίαρχο, το βασικό, ότι το αστικό κράτος στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είτε σε συνθήκες κρίσης, είτε σε συνθήκες ανάπτυξης. Όπως στήριξη ήταν η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως στήριξη είναι η μείωση των φορολογικών βαρών, όπως στήριξη είναι η πολιτική των δημόσιων δαπανών, των δημόσιων συμβάσεων, των έργων των μεγάλων που κατασκευάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι μορφές έμεσης ή άμεσης στήριξης. Όπως τους στηρίζει άμεσα με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι και σε συνθήκες κρίσης εξακολουθεί να στηρίζει. Τώρα στο όνομα της σωτηρίας των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες ανάπτυξης στο όνομα της διασφάλισης της κερδοφορίας. Και ας δούμε διαχρονικά πού οδήγησε αυτή η πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες κρίσης. Να θυμίσω τις περιβόητες κρατικοποιήσεις και το Ταμείο Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, όπως το έχει ονομάσει η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπου μπήκαν μέσα όλες οι προβληματικές επιχειρήσεις. Τι έγινε? Κοινωνικοποιήθηκαν τα δάνεια και τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Άμα ψάξετε τη λίστα ποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστάνε σε τράπεζες και σε ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, θα δείτε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Από αυτές που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Αποκρατικοποίησης. Και όποιες εξυγειάνθηκαν, δόθηκαν πυρ παρά στους ιδιώτες για να κλείσουν πάλι μετά από λίγο. Και όσες δεν εξυγειάνθηκαν, κλείσανε τελείως και οριστικά. Και τα χρέη που πήγαν αυτών των επιχειρήσεων? Στο λαό. Και εκεί είχαμε κρατικοποίηση. Δεν είχαμε καν αγορά κάποιων μετοχών. Να ξεχάσουμε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 3 έγιναν. 2 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και 1 επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίες ήταν χρήματα, στηρίχθηκαν οι τράπεζες με χρήματα του φορολογούμενων. 40 δις αν δεν κάνω λάθος. Τι έμεινα από αυτά τα 40 δις? Περίπου 1,5 δις έχει μείνει τώρα. Τα υπόλοιπα που πήγανε? Πήγανε σε αυτό το κουβά του κρατικού χρέους που θα κληθούν να τον πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Και τι έγινε η συμμετοχή του κράτους σε αυτές τις τράπεζες? Εκμηδενίστηκε ουσιαστικά.
ή τίνει να εκμηδενιστεί. Και τώρα κάνετε αντιπαράθεση, ψευτοαντιπαράθεση, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το τι μορφή θα πάρει στήριξη στην Αιτζιάν. Δηλαδή είτε θα πάρει με μετοχές, είτε είναι προνομιούχες που είπε το Κινάλ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ μετοχές, είτε θα είναι τα βάριους που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι αλλάζει επί της ουσίας, γιατί της ξέφυγε μιας βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι άμα χρεοκοπήσει, λέει, και έχει πάρει βάριος, δηλαδή άμα έχει πάρει μετοχές, τι θα γίνουν με χρεοκοπημένη εταιρεία μετοχές της. Ούτε καν επειδή είναι άειλες τώρα, τα πετσαρία δεν τις κάνετε. Παλιά που ήταν έτοιμες μπορούσαν να γίνουν και τα πετσαρία. Μα ποιο κοροϊδεύεται? Ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, είτε γίνει με μετοχές, είτε γίνει με οτιδήποτε άλλο τρόπο, στηρίζεται τις επιχειρήσεις. Και όχι τα συμφέροντα του δημοσίου γενικά, με την ευρεία έννοια του όρου. Και πολύ περισσότερο του λαού. Το αποτέλεσμα είναι ένα και μοναδικό. Και εδώ, επί της ουσίας, δεν είναι η αντίφαση ότι όλες οι κυβερνήσεις στα πλαίσια του αστικού συστήματος κοινωνικοποιούν τις ζημίες των επιχειρήσεων και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη. Αυτό δεν είναι η αντίφαση, αλλά αυτό επί της ουσίας αποτελεί και τον ορισμό του παρασιτικού χαρακτήρα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και του κράτους τους. Και με αυτόν τον παρασιτισμό πρέπει να ξεμπερδεύουν οι εργαζόμενοι μια και καλή, αν θέλουν να ικανοποιούν το σύνολο των σύγχρονων αναγκών, αξιοποιώντας τον πλούτο που υπάρχει, τον πλούτο που δημιουργούν, το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων και των τεχνολογικών εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.